Όπως και στην εταιρεία. Καλές βόλτες με το έλκυθρο. Να είστε καλά, καλά Χριστούγεννα. Σας ευχαριστούμε. Καλές γιορτές να έχετε. Ευχαριστούμε πολύ για την όμορφη εικόνα. Ευχαριστούμε Μαρία για τη βόλτα. Λοιπόν, να γυρίσουμε τώρα μέσα στο στούντιο. Ναι, νομίζω ότι η χριστουγεννιάτικη διάθεση κάπως... Θα προσγειωθούμε λίγο απότομα τώρα. Έχουμε δύσκολα θέματα. Θα πούμε καλημέρα στον κύριο Κυρανάκη από τη Νέα Δημοκρατία, στον κύριο Σκουρλέτη από το ΣΥΡΙΖΑ, στον κύριο Κωνσταντινόπουλο από το ΠΑΣΟΚ. Παραμένουν βέβαια μαζί και οι καλοί συνάδελφοι, καλημέρα. Ο Νίκος και ο Νίκος. Καλώς σας βρήκαμε και περαστικά στους συντελεστές. Ευχαριστούμε πολύ. Τους βλέπουμε, Μαρία είναι μια χαρά. Τους βλέπουμε μια χαρά. Είναι καλά. Και η Μαρία και ο Γιώργος. Δεν κάνει ήπια συμπτώματα. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, καλημέρα. Θα ξεκινήσουμε. Έλα Μαρία, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο προτείνω από την ιστορία του 16χρονου παιδιού, αν συμφωνείτε και εσείς. Χθες, κύριε Κυρανάκη, ακούσαμε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, με τον οποίο είχαμε προγραμματίσει και μία συνέντευξη σήμερα, ελπίζουμε να γίνει τις επόμενες ημέρες, να λέει ότι η αντιπολίτευση επιδιώκει να μας γυρίσει στο 2008, στα γεγονότα του 2008. Περί αυτού πρόκειται. Εγώ λέω ότι δεν πρέπει να επιστρέψει η χώρα σε καμία περίπτωση το Δεκέμβριο 2008 και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σαν κυβέρνηση να γίνει κάτι τέτοιο. Και είμαι πεπισμένος ότι επειδή ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προσωπικά τότε ως βουλευτής είχε εκφράσει την αντίθεσή του στην τότε στάση της κυβέρνησης να αφήσει τα γεγονότα να εξελιχθούν όπως εξελίχθηκαν, θεωρώ δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αφήσει ο Πρωθυπουργός να συνεχιστούν αυτά τα επεισόδια τα οποία μας επιστρέφουν σε εκείνη την εποχή. Να θυμίσω ότι όλα αυτά τα επεισόδια τα οποία βλέπουμε τα τελευταία 24 ώρα να εκτυλίσσονται και τις καταστροφές, σπίτια, αυτοκίνητα, μαγαζιά, περιουσίες ανθρώπων, αφορούν τελικά εργαζόμενους και φορολογούμενους, οι οποίοι πληρώνουν πολλά χρήματα κάθε χρόνο για τα επιδόματα που εισπράττει αυτή η κοινωνική ομάδα που λέγεται Ρωμά. Άρα λοιπόν, ψυχραιμία από όλους, σεβασμός στις περιουσίες και, στον αγώνα που δίνουν κάποιοι άνθρωποι για να μπορούν να πληρώνουν τους φόρους τους, γιατί αυτή η συγκεκριμένη ομάδα είναι ωφελούμενη. Σεβασμός όμως φαντάζομαι και σε μια ανθρώπινη ζωή, γιατί τώρα χαροπαλεύει ένα παιδί. Πάνω απ' όλα το έχουμε πει την πρώτη μέρα, ότι εκφράζουμε την ευχή μας το παιδί αυτό να γίνει καλά. Αλλά δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια σε κάποιες αλήθειες οι οποίες συμβαίνουν στους καταβλισμούς εδώ και χρόνια και να μένουμε άπραγοι. Είναι αλήθεια λοιπόν, και να σας το πω. Αυτό είχατε αντιμετωπίσει κι εσείς ως κυβέρνηση όπως και οι προηγούμενες, γιατί θα έρθει κάποιος και θα σας πει, τους Ρωμά τους θυμάστε μόνο όταν πλησιάζουν οι εκλογές. Κατά τα άλλα, εμείς, όταν συμβαίνουν τέτοια τραγικά γεγονότα, ξανασυζητάμε για το πώς έχουν αποβληθεί στην ελληνική. Εγώ σας λέω ευθέως λοιπόν την αλήθεια, τώρα που πλησιάζουν και οι εκλογές. Ότι δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια σε πράγματα που συμβαίνουν και είναι παραβατικές συμπεριφορές με τους καταβλισμούς. Πράγματα που έχουν να κάνουν με βιασμούς ανηλίκων, πράγματα που έχουν να κάνουν με εμπορία. Έχει πυροβοληθεί με εμπορία. Με εμπορία. Αφήστε με, κυρία Αναστασοπούλου, γιατί σε λίγο θα μας πείτε, δεν έχουμε χρόνο άλλο. Με εμπορία ανηλίκων, βλέπουμε περιπτώσεις που οι γονείς πουλάνε τα παιδιά τους για να παντρευτούν με άλλη οικογένεια σε ηλικίες 13, 14, 15. Άρα τι λέτε, ότι βλέπουμε παράνομη οπλοχρησία και οπλοκατοχή. Βλέπουμε πυροβολισμούς, βλέπουμε κλοπές, βλέπουμε ληστείες, βλέπουμε ξανάκι συμμορίες. Άρα τους βάζετε όλους στο ίδιο καλάθι, είναι παραβατική λοιπόν, όλη Ρωμά. Λοιπόν, κυρία Ράντου, είναι Ρωμά, είναι παραβατικός. Εδώ λοιπόν, κυρία Ράντου, όλη αυτή η αναταραχή η οποία έχει εκτυλιχθεί πάρα πολύ εύκολα από συγκεκριμένες ομάδες Ρωμά, είναι μια πάρα πολύ καλή αφορμή να τελειώνουμε με το άβατο. Και έχει δίκαιο η ομάδα. Η Ένωση Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, η οποία με πρότασή της σήμερα επαναλαμβάνει την ανάγκη να μπουν επιτέλους κάμερες στους αστυνομικούς. Πάνω στις στολές των αστυνομικών. Για να μαθαίνει ο κόσμος από την αρχή την αλήθεια και όποιος έχει παραβεί τον νόμο, γιατί ο νόμος, επαναλαμβάνω. Εσείς λάθη στους χειρισμούς της αστυνομίας βλέπετε, κύριε Κυρανάκη. Κύριε Γρηγοριάδη, έχετε δίκιο που ρωτάτε. Για να ξέρουμε κι εγώ κι εσείς αν έχει γίνει λάθος, πρέπει να υπάρχει κάμερα. Γιατί ο νόμος λέει ότι χρήση όπλου από αστυνομικό απαγορεύεται εκτός αν απειλείται η ζωή του ή συναδέλφου του ή άλλου πολίτη. Όχι, άρα λοιπόν για να ξέρετε κι εσείς κι εγώ, και ο κύριος Βέρκος που ρωτάει τι πραγματικά έχει γίνει, χρειάζεται να έχουμε μια πληροφόρηση. Είπατε ότι χρειάζεται να έχουμε κάμερες πάνω στις στολές των αστυνομικών. Μόνο αυτό χρειάζεται. Εκπαίδευση των αστυνομικών για να γνωρίζουν καλά τους κανόνες εμπλοκής. Δεν χρειάζεται. Κύριε, ξεχνάτε ότι ο νεότερος αστυνομικός Θεσσαλονίκη που έγινε το περιστατικό είναι πάνω από 12 χρόνια.
στην υπηρεσία, έχει εκπαιδευτεί και έχει, κυρία Ράντου, επανεκπαιδευτεί. Εκπαίδευση ναι, λοιπόν έχει υπάρξει. Εκ του αποτελέσματος όμως κάτι έκανε λάθος. Και υπάρχει εξοπλισμός καλύτερος κλπ. Εγώ σας λέω, για να κρίνει ο τηλεθεατής, ο πολίτης, το δικαστήριο, αν έχει κάνει λάθος ο αστυνομικός ή όχι, και εσείς και εγώ, πρέπει να υπάρχει κάμερα. Μάλιστα. Ωραία. Για να δούμε τι λέει ο κύριος Κουρλέτης. Ναι. Μόλις ακούσαμε ένα ρατσιστικό μανιφέστο. Διότι αυτά τα οποία είπε πριν από λίγο ο κύριος Κυρανάκης, νομίζω ότι είναι προκλητικά. Ουσιαστικά περιέγραψε την νομοποιητική κατά αυτόν βάση μιας ρατσιστικής συμπεριφοράς εκ μέρους εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων πολιτών που είναι Ρωμά καταγωγής. Ειλικρινά σηκώνω τα χέρια, δεν το περίμενα. Θα περίμενα σήμερα να ακούσω μια προσέγγιση. Θα περίμενα να ακούσω μια προσέγγιση αυτοκριτική σε σχέση με την στάση της αστυνομίας. Είδα ότι μόλις σε 2,5 λεπτά χρειαστήκανε για να υπάρξει αυτή η δολοφονική επίθεση. Ανθρώπων οι οποίοι δεν είχαν πάρει τέτοιες εντολές, αλλά το μεγάλο ζήτημα πέρα από τα θέματα της εκπαίδευσής τους είναι ποια πολιτική ηγεσία ενθαρρύνει αυτή την αστυνομική αυθαιρεσία. Είναι με πολιτική εντολή, και αυτό, λέτε, ποια πολιτική χειρισμή. Ηγεσία με τη στάση της ενθαρρύνει, δεν είπα εντολή, μάλιστα. Ενθαρρύνει. Διότι δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός. Υπήρξε η περίπτωση του Σαμπάνη. Και αυτός Ρωμά. Υπήρξαν πρακτικές απίστευτης αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας. Ότι αναγνωρίζετε ότι ούτε όλοι οι αστυνομικοί είναι οι ίδιοι και ότι επίσης πρέπει να σταματήσει αυτό που συμβαίνει τα τελευταία 2-24 ώρα. Σε αυτό τουλάχιστον να συμφωνήσουμε όλοι. Αυτό είναι το αυτονόητο κοινό τόπος. Να λέγεται, δεν κακό να λέγεται. Δεν το βλέπουμε με δηλώσεις. Αυτό είναι το αυτονόητο και ο κοινός τόπος. Αλλά όταν ακούμε προσεγγίσεις σαν του κυρίου Κυρανάκη, ουσιαστικά ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Τι από αυτά που είπα δεν ισχύει. Λέει λοιπόν ο κύριος Κυρανάκης ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι εκ των προτέρων ύποπτοι. Αυτό λέει αυτή τη στιγμή. Αυτοί που έχουν όπλα. Αυτό το μήνυμα, αυτό το μήνυμα λοιπόν. Αυτό το μήνυμα. Λέω αυτοί που έχουν όπλα. Δεν βλέπετε αυτές τις συγκεκριμένες πυροβολισμούς. Δεν είναι δεδομένες. Μιλάμε για το συγκεκριμένο περιστατικό. Όχι, εγώ σας λέω για τα επεισόδια. Με ρώτησε η κυρία Αναστασοπούλου για τα επεισόδια που γίνονται τις τελευταίες 2 μέρες και για τη δήλωση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Λοιπόν, για τα επεισόδια αυτά ευθύνονται οι άνθρωποι που έχουν όπλα στα χέρια τους. Και πυροβόλησαν τον διοικητή της ΟΚΕ, τραυμάτισαν άλλους αστυνομικούς κλπ. Τα επεισόδια αυτά είναι άσχετα.